Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Ελπίζω να είχατε ένα πολύ πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο και να έχουμε μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η εβδομάδα θα πάει ακόμα καλύτερα σε σχέση με τις προηγούμενες και θα έχει και τις ευλογίες μιας πολύ καλής φίλης που κάτι σαν ποδαρικό, όχι ποδαρικό ακριβώς παιδί μου, δεν είναι ποδαρικό στη λέξη, είναι το, αυτό που λέμε το έθιμο. Το έθιμο ότι είναι, κάθε το χρόνο, το εθιμοτυπικό, μπράβο, ότι κάθε χρόνο παιδί μου είσαι να έχεις και να ευλογείς την εκπομπούλα αυτή. την εκπομπούλα και τη χρονιά. Γιατί πάντα το Γενάρη κάποια στιγμή μου έρχεσαι και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και εγώ χαίρομαι που έρχομαι, το ξέρεις. Και έρχεσαι πολλά χρόνια. Ας συμπίλει λοιπόν στην παρέα μας ένα απόψε και θα πούμε πάρα πολλά πράγματα. Φυσικά θα αναλύσουμε ό,τι έχει να μας συμβεί, θα μας τα πει με τον μοναδικό του τρόπο μέσα στο 2011. Θέλω μόνο μια τάκα για το ξεκίνημα και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Πες μου αν το 2011 θεωρείται αστρολογικά σε γενικές γραμμές μια καλή ή μια περίεργη, δεν θέλω να πω ποτέ τη λέξη κακή εγώ, μια καλή, μια σύνθετη χρονιά. Περίεργη σύνθετη χρονιά. Μάλιστα. Καλύτερη από το 10 όμως. Αλλά καλύτερη από το 10. Εγώ έτσι νομίζω. Πολύ πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Αναλυτικότερα και φυσικά και όλα τα ζώδια μόλις επιστρέψουμε.